Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Έτσι, με το καλό πάντα. Καλημέρα. Καλή επιστροφή. Αυτό το ταξίδι ήταν λίγο διαφορετικό. Ήταν τρομακτικό. Δύσκολο ταξίδι. Πρέπει να έφυγα και να γύρισα. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Όταν ξύπνησα από τη διασωλήνωση, ο γιατρός μου είπε «Καλώς ήρθες πίσω». Και την ώρα προβληματίστηκα πάρα πολύ. Λέω «Τι μου λέει τώρα, πού πήγα, λέω, πού γύρισα, πού είμαι, τι κάνω». Πολύ δύσκολες στιγμές. Είχες αίσθηση ότι καταρχήν ότι μπήκες εντατική, πόσες μέρες έμεινες? Όχι. Τίποτα. Ακόμα και μία μέρα πριν που ήμουν με μάσκα δεν θυμάμαι τίποτα απολύτως. Φίλοι μου λένε ότι έστειλα μηνύματα, ότι μιλήσαμε, δεν θυμάμαι τίποτα απολύτως. Και από ό,τι μου είπαν, μάλλον λόγω της υποοξυγόνωσης. Έχανα συνεχώς οξυγόνο. Αρχικά μου βάλαν μάσκα, δεν έφτανε το οξυγόνο ούτε από τη μάσκα ούτε από την ανάσα μου. Και μετά μου είπαν ότι μου βάλαν ένα σωλήνα μέσα στο πνευμόνι, η λεγόμενη διασωλήνωση που δεν ήξερα καν τι είναι, όπου στην ουσία μου παρήχαν οξυγόνο για να ζήσω. Αυτό κράτησε περίπου, αν θυμάμαι, 4-4,5 μέρες περίπου, ώσπου ξαφνικά με ξυπνήσανε βγάζοντας αυτό το... Ολόκληρο το ταξίδι από τη στιγμή που... Από τη στιγμή, καταρχήν, πότε είναι η φάση που ανακαλύπτεις ότι είσαι θετικός. Καταρχήν, πριν πω οτιδήποτε, θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάση της καρδιάς μου τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του 424 και φαντάζομαι και όλους τους γιατρούς. Δεν πρέπει και εγώ να είμαι και σε αυτό το νοσοκομείο. Νομίζω ότι αυτοί πρέπει να μιλάνε τώρα και όχι εγώ. Μιλάνε και αυτοί καθημερινά. Αυτοί είναι οι ήρωες. Αυτοί κάνουν τα πάντα. Όσοι προλαβαίνουν, γιατί δεν προλαβαίνουν να μιλήσουν, γιατί έχουν άλλη δουλειά να σώσουν ζωές. Είναι ήρωες και. Τέλος πάντων. Πείτε μου, τι θέλετε να σας πω. Πόσος ήταν ο χρόνος από τη στιγμή, δηλαδή πόσο κράτησε αυτό το άσχημο ταξίδι, όλη αυτή η δύσκολη εμπειρία? Αν από τη στιγμή. Αν τέσσερις μέρες κοιμόμουν και δεν καταλάβαινα τίποτα. Όχι, απλά... πόσο κράτησε από τη στιγμή που ανακαλύπτεις ότι είσαι θετικός? Ένας μήνας εφιάλτη. Μάλιστα. Να βάλω τα πρώτα δείγματα δεν είμαι καλά, οι εξετάσεις ψυχικής, τα τεστ κτλ. Μπήκες αμέσως νοσοκομείο? Ορίστε. Μπήκες αμέσως νοσοκομείο? Άργησα να μπω. Εκεί έφταιγα εγώ. Άργησα να μπω, μπήκα αρχικά στο Κυκλικής, με κράτησαν κάποιες ώρες, καταλάβανε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, με πρόθεσαν στη Θεσσαλονίκη. Μισό λεπτάκι τώρα. Εδώ είναι σημαντικό αυτό. Λες άρχισα να μπω. Από τη στιγμή που διαπιστώθηκες ότι είσαι θετικός, ότι φέρεις τον ιό. Όταν κατάλαβα ότι είμαι θετικός, ήδη ήμουν μέσα. Δεν το έχεις καταλάβει. Μάλιστα. Ήταν πολύ ραγδαίες. Μάλιστα. Δηλαδή είχες τα συμπτώματα. Ήταν γνωστό ότι την ώρα που έμαθα ότι είμαι θετικός, ήδη έμπαινα μέσα. Μάλιστα. Άρα ήσουν από πριν με συμπτώματα. Ακριβώς, τα οποία δεν τα αξιολόγησες εσύ σωστά. Καλά είμαι και τα γνωστά που αποφεύγουν οι πιο πολλοί. Ναι. Λάθος δικό μου εννοείται. Και απλά κάποια στιγμή ήταν η δύσπνοια, ήταν ο πυρετός, ήταν τι ήταν αυτό που σου με βρήκαν η σύζυγός μου, η πρώην μου, με βρήκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Κατευθείαν ήρθα ασθενοφόρο, με πήγαν στο Κυκλικής πολύ γρήγορα. Αυτά έγιναν πολύ γρήγορα, γιατί εδώ είμαστε χωριό. Έγιναν πολύ γρήγορα και άμεσα σε μερικές ώρες, αφού λίγο με βοήθησαν εδώ πέρα με τις μάσκες, με κατέβασαν στη Θεσσαλονίκη. Και μετά αφού. Ναι, συνέχισε. Ναι, πες μου, Ειρήνη. Όχι, ήθελα να ρωτήσω λιγάκι. Πήγες, μας είπες ότι τελικά σε διασωλήνωσαν. Καταρχήν, όλη η οικογένεια μετά καλά είχαν μετάδοση. Ναι, κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Αυτό είναι το καλό της όλης ιστορίας. Μπήκες λοιπόν, σε αποσωληνώνουν τελικά 4 μέρες μετά και εκεί πλέον έχεις τις αισθήσεις σου, μπορείς να μιλήσεις. Πώς είναι τα πράγματα? Με το που ξυπνάω, νιώθω ότι πνίγομαι. Καταλαβαίνω ότι κάτι έχουμε στο λαιμό μου και μου λέει ο γιατρός, κύριε Γεωργιάδη, κάντε υπομονή σας παρακαλώ. Βγάζουμε το σωλήνα και τελειώνουμε. Αμέσως, παρότι ήμουνα με πολλά φάρμακα, μόλις είχα ξυπνήσει μετά από 4-5 μέρες, αμέσως κατάλαβα τι συμβαίνει, αλλά δεν ξέρω πού βρίσκομαι, δεν ξέρω ποιο νοσοκομείο είναι, δεν ξέρω ποια μέρα είναι. Ξέρω όμως ότι έχει σχέση με τον κορονοϊό. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι είδα τον εαυτό μου από ψηλά. Και είναι πολύ δύσκολο να το πεις δημόσια αυτό το πράγμα. Μπορεί να ήταν και τα φάρμακα, μπορεί να ήταν και η φαντασία μου. Κάποιους φίλους που είναι, θα έλεγα, της εκκλησίας, μου είπαν ότι σε κάνανε βόλτα οι άγγελοι.
Εγώ αυτό με τρομάζει. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, αλλά με τρομάζει αυτό το σενάριο. Απλά μετά, αμέσως μετά, μου λέει ο γιατρός, αν με ακούς, κούνα το. Κάνε μου ένα νεύμα, γιατί δεν μπορούσα, ήμουν σχεδόν ανάπηρος από τα φάρμακα, δεν μπορούσα να βγει φωνή, δεν μπορούσα να κουνηθώ. Κάνω ένα νεύμα και μου λέει και καλώς. Και η διαδικασία της ανάκαμψης, πόσο καιρό πήρε, δηλαδή μετά την αποσυλλόγηση? Οι τρεις μέρες μέσα στην κλινική ήταν εφιάλτικες. Ήταν ένας εφιάλτης, γιατί ήμουν ακίνητος, διψούσα, είχα μια μάσκα ολομέτωπη για να παίρνω οξυγόνο και ένιωθα ότι απίστευτη δυσφορία. Δεν περνούσαν τα λεπτά, δεν περνούσαν τα δευτερόλεπτα. Ήθελα να στρίψω και δεν μπορούσα. Ήθελα να μιλήσω και δεν μπορούσα να μιλήσω. Ήταν οι τρεις μέρες που δεν θέλω να τις ξαναζήσω ούτε μισό λεπτό στη ζωή μου. Και ελπίζω κανένας άλλος. Και όλο αυτό το διάστημα πηγαίνουν, έρχονταν νοσηλευτές, γιατροί, γιατί μας μίλησες? Άκουγα τα πάντα, αυτά που λέγανε μέσα. Άκουγα τα πάντα. Που την αγωνία τους, την κούρασή τους, που δίναν τα φάρμακα, περιμέναν κάποιον νέο περιστατικό, κάποιος είχε πεθάνει και έλεγαν τον χάσαμε. Τους άκουγα να μιλάνε με τα παιδιά τους, με τις συζύγους τους, την απόγνωση που είχαν κάποιες φορές όταν περιμέναν και άλλα περιστατικά. Δηλαδή ήταν κάτι τρομερό, τρομερό. Και μου έδωσε τρομερή δύναμη μια κουβέντα ενός γιατρού, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω τώρα. Ναι. Άκουγα που μιλούσαν κάποια γιατροί, νοσηλευτές, δεν ξέρω τι ήταν. Και κάποια στιγμή λέει, παιδιά, λέει, ότι μπορώ να του πω την έκφραση δημόσια, δεν ξέρω αν. Μπορώ να την πω. Δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε. Είπε, παιδιά, λέει, με τον κορονοϊό είναι σίγουρο θα τον πιούμε. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω δημόσια. Ναι. Και λέει, τουλάχιστον ας τον πιούμε με αξιοπρέπεια και περηφάνεια. Αυτές οι δύο λέξεις μου δώσαν απίστευτη δύναμη. Μάλιστα. Είπα και εγώ θα το παλέψω με αξιοπρέπεια και περηφάνεια. Μία μέρα, δύο μέρες, μια εβδομάδα, όσο είναι. Ωραία. Και τώρα, κατά παράξενο τρόπο, δεν με διέφερε αν θα πεθάνω. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή είχα χορτάσει πολλά, έκανα πολλά στη ζωή μου, ζούσα πολύ ωραία, έκανα ταξίδια, έλεγα σε αυτούς που αγαπάω ότι τους αγαπάω, ότι μου είχα. Δεν με διέφερε αν πεθάνω. Δεν ξέρω αν αυτό. Κύριε Γεωργιάδη, αυτό που ενδεχομένως θα έχει σημασία να μας πείτε τώρα, αν θέλετε και αν μπορείτε να το μοιραστείτε μαζί μας, είναι τι κάνετε από εδώ και πέρα. Δηλαδή, είστε σε μια ιατρική παρακολούθηση για να δείτε αν αυτή όλη η ιστορία και αν αυτή η εμπειρία σας με τον κορονοϊό ενδεχομένως έχει αφήσει κάποια κατάλοιπα? Αισθάνεστε εσείς κάπως, το ανησυχείτε, το ψάχνετε? Τι γίνεται, τι σας λένε οι επιστήμονες? Μετά έμεινα 12 μέρες στο δωμάτιο μέχρι να, ας πούμε, να πάρω λίγο τα πάνω. Ναι. Τώρα είμαι στο σπίτι. Η αγωγή είναι μόνο ξεκούραση και ανάκαμψη. Τίποτα. Μάλιστα. Θα κάνω κάποια επανεξέταση μετά τις γιορτές για να δούνε σε ποια κατάσταση βρίσκομαι. Κάνω απλά μια μέτρηση κάθε μέρα συνεχώς με ένα οξύμετρο για να βλέπω το οξυγόνο μου, το οποίο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και αποφυγή σε αναστροφών για προσωπική μου ασφάλεια, για λόγους κάποιας λίμωξης, επειδή το νοσηπητικό είναι πολύ πεσμένο. Είναι πεσμένο ρήπη, ακόμα το νοσηπητικό. Ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή πλέον εγώ πρέπει να προστατευτώ από άλλους και όχι οι άλλοι από μένα. Και το σημαντικότερο είναι, μιλώντας με τον Πάνο, γιατί τον ρώτησα που το κόλλησε, μου λέει δεν κατάλαβα. Αυτό πρέπει να γίνει, να το καταλάβει ο κόσμος εκεί έξω, ότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε χωρίς να το καταλάβεις. Δεν ξέρεις. Χαλαρώνεται. Εγώ σε 100 φορές χαλάρωσα 3 φορές και την πάτησα τη μία. Κάποια φορά δεν έβαλα τη μάσκα, κάποια φορά ήμουν κάπου κοντά, κάποια φορά ξεχάστηκα. Το υποτίμησα. Ναι, γενικά πάντως στηρούσα τα μέτρα. Δεν ήσασταν από αυτούς που ήσασταν χαλαροί γενικά και λέγατε εντάξει, δεν είσαι μέρος. Απλά δύο-τρεις φορές παραδέχομαι και στον εαυτό μου και στους άλλους ότι χαλάρωσα. Φαντάζομαι ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να. Ναι, μπορεί να συμβεί. Ναι. Μπορεί να συμβεί στον καθένα. Ναι. Αυτό είναι ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί 100%. Μάλιστα. Σιδερένιος. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Όλα καλά. Μπορώ εύχομαι να πω ένα τελευταίο? Έχετε ανεφορήσει λεπτό? Βεβαίως. Αυτό που, ειδικά στον κορονοϊό, που είναι μια αρρώστια που έχει πάρα πολύ μοναξιά. Δηλαδή την ώρα που θα διαγνωστείς, θα μπεις, θα πας στο νοσοκομείο, θα πας σπίτι σου, ακόμα και την ώρα που θα πεθάνεις, αν πεθάνεις, είσαι απόλυτα μόνος. Και σου λείπει η φροντίδα. Τη φροντίδα αυτή που χρειάζεσαι. Ένα χάδι, να σου φέρει κάποιος ένα ποτήρι νερό, να σου πει μια κουβέντα. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Αν είσαι τυχερός, που εγώ εν μέρη ήμουν τυχερός,
θα σου το κάνει ένας νοσηλευτής. Ναι. Εμένα μια νοσοκόμα χωρίς να είναι υποχρέωσή της, μία μέρα μου με σκούπιζε, μου έκανε τα χείλη μου, μου σκούπιζε τα μάγουλα και μου έδωσε τρομερή δύναμη. Ναι. Αλλά έχει μια αρρώστια που εγώ τη λέω μάχη της μοναξιάς και λείπει η φροντίδα. Και όταν ένας ασθενής δεν έχει φροντίδα, αναρρώνει πολύ, ή δεν αναρρώνει ή αναρρώνει πολύ πιο αργά. Έτσι. Μάλιστα. Πάνω σε ευχαριστούμε. Καλά ταξίδια όταν ανοίξουν τα σύνορα. Να ξαναβρεθούμε εκεί έξω, γιατί λοιπόν, έτσι γνωριστήκαμε σε μια καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Επίσης, μην αφήνετε τους αρνητές του ιού να τους αφήνετε να μιλάνε. Να μην υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Μάλιστα. Έχουμε δημοκρατία, να μιλάνε, να λένε τη γνώμη τους. Να λένε τη γνώμη τους. Να λένε τη γνώμη τους. Ναι, επιμένω να λένε τη γνώμη τους. Να μην προσπαθούν να την επιβάλλουν όμως σε κάποιους. Και τώρα πλέον το να είσαι αρνητής του ιού θεωρώ ότι είναι, αρχίζει να είναι και κλιματικό. Γιατί αν είσαι αρνητής του ιού και δεν τηρείς τα μέτρα και δεν επιτρέπεις ενδεχομένως σε άτομα της οικογένειας να τηρούν τα μέτρα, γίνεσαι μέρος του, γίνεσαι κίνδυνος πλέον. Ξέρετε τι πιστεύω. Ένα τελευταίο ρωτώ το χρόνο σας, αλλά νομίζω πρέπει νομίζω το θέμα του εμβολίου είναι η αφορμή και όχι η αιτία. Ο κόσμος έχει έλλειψη εμπιστοσύνης σε αυτούς που τον διοικούν τη ζωή του. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Δεν είναι το εμβόλιο. Κανείς δεν ξέρει ιατρικά τι συμβαίνει και τι θα συμβεί. Mm-hmm. Υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης προς αυτούς που παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή μας. Mm-hmm. Αν υπήρχε αυτή η εμπιστοσύνη, δεν ξέρω αν φταίμε εμείς, δεν είναι αυτοί. Αυτή είναι μια οπτική αντιληπτή και σωστή. Κάποιος φταίει για αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Και είναι πολύ θυμό. Βγάζουν θυμό που δεν έχει σχέση με το εμβόλιο. Αυτός ο θυμός που βγαίνει δεν έχει σχέση με το εμβόλιο. Έχει με άλλα, απλά το εμβόλιο είναι η αφορμή να βγάλει ο άλλος, σωστό, να εκτονώσει αυτή του την. Είναι σωστή αυτή η προσέγγιση. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Καλή επίσης.